Τι συμβολίζουν τα ονόματα? Τους απολυσμένους εργαζόμενους. Όλους τους εργαζόμενους που απολύονται, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Με μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που καλούνται να μπουν στην εφεδρεία, συνδικαλιστές στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας με τα ονόματα των υπαλλήλων που απειλούνται με απόλυση. Αντί για στολίδια, κρεμάμε τους εργαζόμενους. Ουσιαστικά λοιπόν τα ονόματα αυτά αντιπροσωπεύουν εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας. Θέλοντας να υπενθυμίσουν τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τα τελεσίγραφα της Τρόικας, συνδικαλιστές και πολίτες που συμμετείχαν στις σημερινές κινητοποίησεις κρέμασαν τα ονόματα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θέλει η κοινωνία να ξυπνήσουμε, να δούμε τι θέλουμε, να το απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι και πάλι να βγούμε στους δρόμους, διότι βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω. Το πρόβλημα των απολύσεων αγγίζει ουσιαστικά ολόκληρη την κοινωνία, όπως επισημαίνουν. Είναι πραγματικά αυτό που λέγαμε προηγούμενους καιρούς, η ταφόπλακα της ελληνικής κοινωνίας. Εκτός από την αγωνία και την αβεβαιότητα όσων βρίσκονται στη θέση αυτή, απαξιώνει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως περιγράφουν. Θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί κανένα και τους πολίτες περισσότερο. Και ένα παράδειγμα να πω ότι εχθές πήγα στο ταχυδρομείο, το κεντρικό, και εξυπηρετούσε η καθαρίστρια τον κόσμο. Διότι δεν υπήρχε κόσμος να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Έτσι, εκεί θα καταλήξουμε σε όλα τα επίπεδα. Νωρίτερα, υπό βροχή πραγματοποιήθηκαν χωριστές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας. Στις 11.30 από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ που είχαν απευθύνει κάλεσμα για 3 ώρες στάση εργασίας και 24 ώρες απεργία αντίστοιχα. Στο βωμό λοιπόν απάνω της Τρόικας κινεί τα νήματα πώς θα εκδικηθεί το δημόσιο τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς λέμε όχι, δεν θα περάσουν αυτά τα μέτρα. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε στη 1 το μεσημέρι και το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι ένα μόνο δρόμο έχουν, το δρόμο της αντίστασης, της ανυπακοής και της απειθαρχίας στους νόμους που τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Με αντιμνημονιακά συνθήματα και την κατηγορηματική αντίδραση των εργαζομένων στο ενδεχόμενο κατάργησης της αργίας της Κυριακής. Θα τσακίσουμε κάθε χέρι που θα πάει να ακουμπήσει την Κυριακή αργία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπαζαρεύουμε σε καμία περίπτωση.